σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμας. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων. Στις προηγούμενες εκλογές, πολλοί φίλοι μας, υπό το βάρος των συναισθημάτων, έκαναν επιλογές που δήθεν θα οδηγούσαν σε λύσεις με ευχάριστες συνέπειες ή θα τιμωρούσαν με την ψήφο τους το πολιτικό σύστημα. Τα γεγονότα όμως έδειξαν πως δεν δικαιώθηκαν για τις επιλογές τους αυτές. Ούτε η αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υλοποίησε ή μπορούσε να υλοποιήσει τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις και τα ψεύδι με τα οποία υπάρπαξαν την ψήφο του ελληνικού λαού, ούτε η ψήφο στα μικρά κόμματα οδήγησε σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είτε εξαπάτησαν συνειδητά το λαό, είτε ήταν τέτοιο το μέγεθος του πολιτικού και οικονομικού τους αναλφαβητισμού, δυστυχώς δεν αλλάζει ούτε ο λογαριασμός που αφήνουν πίσω, αλλά ούτε το γεγονός ότι παραμένουν η πιο επικίνδυνη και ανίκανη πολιτική δύναμη της μεταπολίτευσης. Είναι μεγάλη η τιμή η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το σταυροδρόμι μιας πρωτόγνωρης δοκιμασίας της πατρίδας μας, όλοι μας καλούμαστε να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο σύντομος, ευτυχώς για τη χώρα, κύκλος που άνοιξε τον περασμένο Γενάρη. Κύκλος ψεύτικων υποσχέσεων, ανεύθυνων επιλογών, λανθασμένων πολιτικών. Αρχίζει μια δύσκολη περίοδος μεγάλων προκλήσεων. Περίοδος που απαιτεί ισχυρή κυβέρνηση, εθνική συνεννόηση, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερή πολιτική δύναμη που διαχρονικά με ευθύνη έλαβε ή συμμετείχε σε όλες τις στρατηγικές επιλογές της χώρας. Που επέλεξε, αντί να παρακολουθεί από την κερκίδα την κατάρρευση της χώρας, να εργάζεται με ευθύνη και ουσιαστικά για την Ελλάδα. Που δίνει ελπίδα και προοπτική. Σε αυτή τη νέα πορεία ανάταξης και ανάταξης της χώρας, η Αρκαδία μπορεί και πρέπει να συμμετέχει ενεργά. Να αναδείξει και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες. Στη μεγάλη προσπάθεια της παράταξής μας, ώστε να επανέλθει η πατρίδα μας σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας, θα συμμετέχω ως υποψήφιος βουλευτής του νομού Αρκαδίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρο μας, κ. Ευάγγελο Μιχμαράκη, για τη δημητική πρόταση και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Η παράταξη με τίμησε με την υποψηφιότητά μου στο ψηφοδέλτιο της νίκης και θα ήθελα να σας μεταφέρω ότι πάντα θα βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή της μάχης ώστε να καταστεί η χώρα μας πρότυπη ευρωπαϊκή χώρα ισονομίας και αξιοκρατίας. Η τιμή αυτή, επιτρέψτε μου να πω, πως δεν είναι προσωπική, αλλά ανήκει σε όλους τους Αρκάδες και ιδιαίτερα στους μεγαλοπολίτες για τη διαχρονική του στήριξη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι η προσφορά δεν είναι ζήτημα ρόλων αλλά συμμετοχής. Όλοι μας τα προσφέρουμε, ο καθένας με τις δυνάμεις του που το αναλογούν με απότερο στόχο την επαναφορά της χώρας μας ως υπερήφανη Ελλάδα σε μια ενωμένη Ευρώπη. Το διακύβευμα λοιπόν είναι το μνημόνιο και η διαχείρισή του. Είναι το πρόβλημά μας τελικά ένα πρόβλημα οικονομικό ή μήπως είναι πολιτική η πρόκληση που απλώνεται μπροστά μας. Το πρόβλημά μας είναι πολιτικό. Το εύκολο θα ήταν να πούμε ότι η εμπειρία της δικής μας παράταξης εγγυάται μια καλή εφαρμογή. Αυτό όμως θα ήταν μεγάλη κοροϊδία απέναντι στη σημαντική παραταξιακή μας ιστορία και ασφαλώς απέναντι στη δική σας προσδοκία. Γιατί το μνημόνιο δεν είναι η λύση για τον τόπο. Η χώρα χρειάζεται ένα ελληνοκεντρικό, εξυγχρονιστικό σχέδιο
ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, μια νέα προοπτική που θα εξασφαλίζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το ζητούμενο την επόμενη ημέρα της μεταπρογραμματικής, της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς για την παρουσία σας. Το ξέρω και το ξέρετε. Είμαστε η ψυχή και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία αφιερώσαμε τη ζωή μας. Για πολλούς από εμάς η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πορεία μας, δεν είναι η φιλοδοξία μας, είναι η ζωή μας. Ναι, είναι η παράταξη με τη μεγαλύτερη εθνική προσφορά. Η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η οποία δικαιώνεται διαχρονικά. Η παράταξη που άνοιξε το δρόμο της Ευρώπης. Η παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η παράταξη του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού. Η παράταξη της αλληλεγγύης. Πάνω απ' όλα όμως, η παράταξη της οποίας οι αξίες ταυτίζονται με την ελληνικότητά μας. Ταυτίζονται με την υπερηφάνεια, με την αξιοπρέπεια, με το ήθος, με το μέτρο, με την αισθητική. Ταυτίζονται με την ειλικρίνεια και τη δικαιοσύνη. Ανήκουμε στην παράταξη η οποία θεμελίωσε και οργάνωσε την Ελλάδα στην μεταδικτατορική εποχή. Και αυτό το έκανε κάτω από το όραμα του μεγάλου ηγέτη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτήν λοιπόν αυτό το έργο που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα πω τίποτα. Στο κάτω-κάτω οι πράξεις μιλάνε από μόνες τους. Εμείς είμαστε πίσω από όλες τις μεγάλες επιλογές που γίνανε τα τελευταία χρόνια. Και στο κάτω-κάτω, ας μην πάμε μακριά. Μόλις πριν από 7 μήνες, εμείς είμαστε που παραδώσαμε τη χώρα όρθια όταν ο Αντώνης Σαμαράς την παρέλαβε στο κρεβάτι της εντατικής θεραπείας και την έβγαλε μπροστά. Αυτή λοιπόν τη χώρα τη βρίσκουμε πάλι πίσω. Γιατί ως γιατρός αυτό οφείλω να πω, ότι πάλι βρίσκεται στο κρεβάτι της μονάδας της εντατικής θεραπείας. Ξαφνικά ακούω τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να είμαστε στις εποχές όπου δεν είχε περάσει αυτό το οκτάμινο. Σαν να μην κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Σαν να μην έκαναν επιλογές. Θυμηθείτε τι υποσχέθηκαν. Θα καταργήσουν τον ένφια. Ο ένφια υπάρχει. Θα αυξήσουν τον κατώτατο μισθό. Δεν έγινε ποτέ. Θα δώσουν τη 13η σύνταξη. Δεν έγινε ποτέ. Θα δώσουν 2 δισεκατομμύρια για την ανθρωπιστική κρίση. Έδωσαν 200 εκατομμύρια αυξάνοντας το έλλειμμα. Θα καταργήσουν το μνημόνιο, το ωραίο αυτό, από τα ωραιότερα, με ένα άρθρο σε ένα νόμο. Και έφεραν ένα μνημόνιο σε ένα άρθρο και ένα νόμο. Ένα καινούριο μνημόνιο. Αυτά υποσχέθηκαν στον ελληνικό λαό και έχουν σήμερα το θράσος να εμφανίζονται ενώπιον του και να διεκδικούν ξανά την ψήφο του. Γιατί λέει εκβιάστηκαν. Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν εκβιάζονταν, μόνο αυτοί το έπαθαν. Γιατί λέει διαπραγματεύτηκαν σκληρά. Δεν χρειαζόμαστε, λέει, τα 8 δις. Αυτά που έπρεπε να πάρουν. Τι δεν κατάλαβε ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας που τον διόρισε? Δεν ήξερε ότι η χώρα είχε ανάγκη χρηματοδοτήσεως για το 2015-24 δις? Σαν χθες θυμάμαι, όταν μας έλεγαν ότι εμείς έχουμε τον τρόπο να τους ρωτάνε οι εκπρόσωποι μας προεκλογικά τότε σε εκείνες εκλογές ξανά και ξανά, μα πού θα βρείτε τα χρήματα να χρηματοδοτήσει την οικονομία? Και έλεγε, τον έχουμε τον τρόπο. 8 δις δεν τα χρειαζόταν ο κύριος Βαρουφάκης. Επειδή όμως δεν χρειαζόταν τα 8 δις, τι έκανε? Πήρε τα ταμιακά διαθέσιμα από παντού. Τα έργα σταμάτησαν. Οι κλινικές δεν πληρώνονται.
Οι πάροχοι υγείας δεν πληρώθηκαν. Τα ταμεία δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Ζούσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι 8 μήνες με την αγωνία μήνα-μήνα για το αν θα υπάρξουν χρήματα στο λογαριασμό τους. Για το αν θα μπορέσουν να πληρωθούν οι μισθοί του δημοσίου. Και βέβαια, αφού δεν πληρώθηκαν όλοι αυτοί, βύθισε ξανά την οικονομία στην ύφεση. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η μοίρα της παράταξής μας. Να παίρνουμε τη χώρα καθημαγμένη και να τα ξανακάνουμε την Ελλάδα μεγάλη, έτσι όπως της αξίζει. Να την ανασυγκροτούμε, να την αναδημιουργούμε, να την ξανακάνουμε περήφανη. Έτσι κάναμε, έτσι θα κάνουμε, έτσι θα κάνουμε με τη δική σας απόφαση στις 20 Σεπτεμβρίου με Πρωθυπουργό τον Βαγγέλη τον Μαϊμαράκη, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Ο τόπος μας θα ξαναπάρει μπροστά. Ξανά θα οδηγήσουμε τη χώρα μας εκεί που πρέπει. Καλό αγώνα, καλή δύναμη. Να είστε περήφανοι για τις ιδέες μας, για την παράταξή μας, για τους αρχηγούς μας. Νίκη, νίκη, νίκη. Να είστε καλά. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης για την Αρκαδία. Με αυτό το ψηφοδέλτιο στις 20 Σεπτέμβρη όλοι μαζί δίνουμε τον αγώνα για την επικράτηση της υπευθυνότητας, για την νίκη της μεγάλης παράταξής μας, για το καλό της πατρίδας μας. Στις 21 Σεπτέμβρη με τη Νέα Δημοκρατία και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη ξεκινάμε μαζί!